πάω στον Καρβέλα μου να δω τι μου έχει φτιάξει σήμερα. Άνοιξη. Εγώ τώρα ξυπνάω με την άνοιξη, ε. Από τη χειμερή ανάρχη ξυπνάω. Σήμερα είσαι ντυμένη λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι σου. Ναι. Και οπότε εγώ τι σου έχω φτιάξει σήμερα αφού έχεις θάλασσα και τα γόρι σου. Με ζεκλίκια. Καλαμαράκι τηγανιτό. Σου έχω βάλει και το ουζάκι σου δίπλα, κυρά και αρχόντι σα έχω σήμερα. Και το ουζάκι εκεί να δει την πιτή πιτάει. Τι έγινε να γίνει. Εκεί να δει τι έγινε να γίνει. Κυρά και αρχόντι σα, καλαμαράκια τηγανιτά. Τραγανά, πανεύκολα θα κάνουμε σήμερα. Να βάλω λεμόνι. Εννοείται, θα βάλει λεμόνι. Έχω βάλει και ξύσμα λεμόνι από πάνω. Τώρα. Θα πούμε ωραία μυστικά δεν σήμερα. Δεν είμαστε και στον κρίνι να μα βάλει λίγο θάλασσα από πίσω βάνιε λίγο να φτιαχτούμε. Να ξεχαστούμε. Να νομίζουμε. Τώρα δεν θα να σε αρχίσει μια ταβερνούλα. Έτσι δίπλα να σκάει το κύμα. Το θαλασσάκι να ρίξει και τη ζακετούλα που έχει αυτή την ψυχρούλα. Είναι ωραία να μυρίσεις λίγο έτσι τη θάλασσα, τι όμορφα, τι ωραία. Λοιπόν, καλαμαράκια τηγανιτά θα κάνουμε σήμερα του ονείρου. Τέλεια κρούστα, θα δείξουμε τα πάντα. Πώς καθαρίζουμε, πώς θα τα ξεχωρίσουμε. Θα σας πω όλα τα μυστικά. Φύγαμε με κάρτα υλικών για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια καλαμαράκια φρέσκα ή κατεψυγμένα ολόκληρα. 300 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό για την κρούστα, 100 γραμμάρια αλεύρι, 50 γραμμάρια corn flour, αλατάκι, μισή κουταλιά του γλυκού καπνιστή πάπρικα και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Το σιμιγδάλι δεν το ήξερα. Βέβαια, δίνει πάρα πολύ ωραία κρούστα. Γιατί τα αφήνει εγώ τα καλαμάρια μόνο τα αλευρώνουν και τα τηγανίζουν. Μπορείς να το κάνεις και μόνο με αλεύρι. Εμείς με το συνδυασμό που έχουμε κάνει και με το corn flour και με το αλεύρι μαζί με το σιμιγδάλι δίνει μια τέλεια κρούστα. Οπότε και να μείνουν λίγο στο τραπέζι που λένε, τα καλαμάρια παραμένουν τραγανά. Πραγματικά. Χωρίς να μαλακώσουν, χωρίς να πανιάσουν. Καταπληκτικά είναι. Λοιπόν, καλαμαράκια. Έχω φέρει εγώ καλαμαράκια σήμερα εδώ του ονείρου, μικρούλια. Θα δείξουμε πρώτα απ' όλα, θα πούμε πώς ξεχωρίζουμε τα καλαμάρια. Τα καλαμάρια όταν θα τα αγοράσετε, το χρώμα τους θα πρέπει να είναι λευκό το εσωτερικό μέσα. Ναι. Εάν δείτε ότι το χρώμα τους είναι ροζ, τότε σημαίνει ότι τα καλαμάρια έχουν ανάψει, ότι έχουν χαλάσει. Α. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς καθαρίζουμε λοιπόν το καλαμάρι. Εδώ πέρα το καλαμάρι έχει τα δύο πτερύγια, δεξιά και αριστερά. Μάλιστα. Θα πιάσω λοιπόν τα πτερύγια. Κλουτς. Και θα βγάλω όλο του το δέρμα και μάλιστα. Θα το τραβήξω προς τα κάτω. Την πετσούλα του ακριβώς. Και θα βγάλω και από μέσα το κεφάλι του. Α, τόσο εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Μάλιστα. Εύκολο δεν είναι μέχρι και εδώ. Και αυτό όμως το τηγανίζουν εδώ. Βεβαίως, θα τα πούμε όλα. Εδώ μέσα έχει και ένα μικρό κόκαλο. Μάλιστα. Αυτό εδώ που πρέπει να βγει. Σαν μεμβράνη. Σαν μεμβράνη, ακριβώς. Το λέμε το κόκαλο. Σαν ζελατίνα. Τώρα πάμε στο κεφάλι. Το κεφάλι, εδώ ακριβώς, βρίσκεται το μάτι του καλαμαριού. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι εμείς θα κόψουμε επάνω από το μάτι. Σας έχει τύχει μερικές φορές να τηγανίζετε καλαμάρια και να σκάνε μέσα στο λάδι. Σημαίνει ότι δεν έχετε βγάλει τα μάτια και επειδή το μάτι μέσα έχει ένα ζελέ, όλο αυτό με το λάδι σκάει. Καλέ, από εκεί βγήκε όταν έχεις μάτι που λένε σκασμένο, σκασμένο ήταν το παιδί. Σκασμένο είσαι. Σκασμένο λέει ήταν το παιδί. Σκασμένο. Από εκεί βγήκε να δεις. Ωραίστε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο σώμα, να δούμε πώς θα το καθαρίσουμε. Το καλαμάρι μέσα έχει άμμο. Οπότε, αφού το καθαρίσουμε και το φέρουμε σε αυτή τη φάση, με το δάχτυλό μας θα γυρίσουμε το καλαμάρι μας ανάποδα. Μάλιστα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να φύγει η άμμος από μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, με θα το χέρι, γυρίσουμε θα το ξεπλύνουμε. Με το δάχτυλο θα το γυρίσουμε πρώτα ναι. Και μετά θα ξεπλύνουμε το καλαμάρι πάρα πολύ καλά να φύγει ό,τι άμμος, ό,τι εντόστια έχει μέσα. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κόψουμε το καλαμάρι. Πολλούνται και κατεψυγμένα, καθαρισμένα βέβαια. Πολλούνται και θα πούμε και διαφορές εδώ πέρα. Αλλά εμείς δείχνουμε τώρα αν θα αγοράσουμε φρέσκο ή κατεψυγμένο ολόκληρο, πώς θα το καθαρίσουμε. Τώρα λοιπόν θα σας πω εγώ για... Πώς θα κόψουμε το καλαμάρι. Όταν το καλαμάρι είναι μικρό, που σημαίνει ότι το πάχος του σώματός του είναι πάρα πολύ ψηλό, τότε αυτό δηλαδή εδώ το καλαμάρι που βλέπετε που είναι μικρούλι, μπορούμε να το τηγανίσουμε και ολόκληρο. Ναι. Όσο το καλαμάρι μεγαλώνει, που σημαίνει ότι γίνεται πιο χοντρό το σώμα του, τότε ξεκινάμε και το κόβουμε περίπου στο ένα δάχτυλο. Όχι παραπάνω, γιατί μετά δεν ψήνεται. Μάλιστα. Εγώ εδώ έχω επιλέξει σήμερα να τα κόψω στη μέση. Στη μέση. Λοιπόν, τα κόβουμε στη μέση, θα τα ξεπλύνουμε πάρα πολύ καλά και θα τα βάλουμε σε ένα σουρωτήρι να στραγγίσουν όπως έχω εγώ εδώ μπροστά μου. Μάλιστα. Τα έχω πλύνει. Ωραία, έχω άσπρα, βάλει καθαρά. Και άσπρα, τα βλέπεις, είναι γάλα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν τελειώσαμε με το καλαμάρι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τώρα
το αλευράκι μας. Ξεκίνησε. Παρουσιάστρες, συνεχίζει. Τρώει γιατί το καλαμαράκι. Μου φάε. Φάε, μην ανησυχείς καθόλου. Τρελαίνομαι γιατί το καλαμαράκι. Τρελαίνομαι. Είναι ο απόλυτος μεζές του καλοκαιριού. Άστο. Νομίζω το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι καλαμάρι χταπόδι, θάλασσα, μπορώ λίγο ουζάκι. Μπορώ να τρέφω με το καλοκαίρι κάθε μέρα με αυτό. Αυτό ακριβώς. Είναι τρομερό. Άντε και κανένα όστρακο έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και κανένα στρίδι, κανένα μύδι, κανένα... Βάλε και μια καρύδο μακαρονάδα. Βάλε και Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κρούστα. Εδώ έχω σιμιγδάλι. Μέσα στο σιμιγδάλι θα ρίξω το αλεύρι μου. Ωραία. Θα ρίξω το corn flour. Mm-hmm. Λίγο αλατάκι. Και θα ρίξω και τη μισή ποσότητα καπνιστής πάπρικας. Σας έχω γράψει μισό κουταλάκι. Τη μισή θα τη βάλουμε μέσα στην κρούστα και την άλλη μισή θα τη βάλουμε πάνω μόλις το βγάλουμε από το τηγάνι. Ωραία. Με ένα σύρμα, απλά πράγματα. Θα ανακατέψω λίγο την κρούστα αλεύρια μου μαζί με το αλάτι και την καπνιστή πάπρικα. Το σιμιγδάλι και το σιμιγδάλι, ακριβώς, να ομογενοποιηθούν. Εδώ. Έχω βάλει το λάδι μου στη φωτιά. Το μυστικό για το καλαμάρι, λοιπόν, είναι ότι το λάδι σας πρέπει να κάνετε ένα βαθύ τηγάνισμα. Δηλαδή να έχει αρκετό λάδι μέσα και το λάδι σας να καίει πολύ. Το καλαμάρι χρειάζεται πολύ λίγο ψήσιμο, δηλαδή γύρω στο ένα λεπτό. Ναι. Τα καλαμάρια συνήθως σας βγαίνουν σκληρά, γιατί τα τηγανίζετε όχι σε καυτό λάδι και τα αφήνετε γύρω στα 3-4 λεπτά. Τότε το καλαμάρι γίνεται τσίχλα που λέμε. Mm. Οπότε εμείς θα τηγανίσουμε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά για πολλή ώρα. Ωραία. Όπως είναι λοιπόν, παίρνω τα καλαμάρια αφού τα έχω αφήσει να στραγγίξουν και θα τα αλευρώσω πάρα πολύ καλά με τα χέρια σας. Θα αρχίσετε να τους κάνετε λίγο μασάζ, να τα δουλεύετε λίγο έτσι, οπότε να κολλήσει όλο το αλευράκι, ακριβώς, να πάει παντού. Να πάει μέχρι και μέσα, εσωτερικά δηλαδή. Και όπως είμαστε εδώ πέρα, έρχομαι δίπλα, το λαδάκι μου καίει αρκετά. Καίει, τσιτσιρίζει. Τσιτσιρίζει. Άλλο ένα μυστικό, όταν τηγανίζουμε καλαμάρια, δεν θα μου βάζετε πολλά καλαμάρια μέσα στο τηγάνι. Θα τα τηγανίζετε λίγα-λίγα, ώστε να μην πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού και να μπορεί το λάδι να σας τα πετάει εύκολα, που λέμε, να τα σηκώνει απευθείας επάνω και να μην βράζουν. Άπαξ και αρχίσουν και βράζουν τα καλαμάρια, τότε δεν πρόκειται να έχετε ποτέ κρούστα. Ό,τι κρούστα και να βάλετε, όπως και να θέλετε να τα κάνετε. Όπως είμαι λοιπόν εγώ, φανταστείτε ότι έχω σε αυτή την κατσαρολίτσα μία χουφτίτσα γεμάτη. Mm-hmm. Αυτό θα πέσει μέσα μόνο στο λάδι μου. Το τεινάζω καλά και ξεκινάω και το ρίχνω μέσα. Μάλιστα. Είδες αμέσως. Απευθείας. Τώρα θα δεις. Κοίτα. Οπό. Άκουτο. Μιλάει το λάδι. Μιλάει. Βεβαίως. Τραγουδάει. Βλέπεις πόσο γρήγορα τα σήκωσε επάνω. Ναι, αμέσως. Που σημαίνει ότι το λάδι μας έχει πολύ σωστή θερμοκρασία. Εάν ρίξετε τα καλαμάρια μέσα και δείτε ότι καθυστερούν και δεν σηκώνονται πάρα πολύ γρήγορα, τότε το λάδι σας δεν έχει κάψει. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, μπορείτε να πάρετε ένα καλαμάρι μόνο. Ρίξτε το μέσα για δοκιμή και δείτε. Αν δείτε και το σηκώνει γρήγορα, τότε το λάδι σας είναι έτοιμο να πέσει το καλαμάρι μέσα. Τα καλαμάρια δεν τα ανακατεύουμε, απλά τους ρίχνουμε στην αρχή ίσα-ίσα μία γύρα να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουν κολλήσει μεταξύ τους και τότε είμαστε έτοιμοι. Τα αφήνουμε εδώ μέχρι να πάρει ωραία χρυσοκίτρινη κρούστα. Δεν τα ζαλίζετε με λίγα λόγια. Δεν τα ζαλίζετε. Όσο τα ζαλίζετε, τόσο πιο πολύ τους διώχνετε την κρούστα από πάνω τους. Μόλις τα βγάλετε λοιπόν από το τηγάνι, θα πάρετε την υπόλοιπη μισή καπνιστή πάπρικα, θα τη ρίξετε από πάνω και αν θέλετε τρίψτε και λίγο ξύσμα λεμονιού, όπως είναι ζεστό και βγάζουν ένα άρωμα, δεν φαντάζεσαι. Και έρχομαι εγώ τώρα εδώ. Mm-hmm. Θέλουν λίγο κόμμα. Σε μισό λεπτάκι είναι έτοιμα. Ωραία. Σε μισό λεπτάκι. Έκανες και την κανητή πατατούλα, ωραία. Σου έκανα λίγο έτσι, θα αφήσω εγώ την κυρά. Έτσι. Σου φτιάξε και λίγο σαλτσούλα. Ξεροσφύρι. Σαλτσούλα, ξεροσφύρι. Η σαλτσούλα πανεύκολη. Λίγη κέτσαπ μαζί με λίγη σκόνη τζίντζερ και λίγη καπνιστή πάπρικα. Ανακατέψτε το και βουτήξτε εκεί μέσα το καλαμάρι. Νηστίσιμη συνταγή του ονείρου. Βλέπεις το λάδι που ηρέμησε. Αμέσως, ναι, ναι, ναι. Το λάδι, τα καλαμάρια μας λοιπόν είναι έτοιμα. Τα βγάζω. Ωραία. Τα βάζω σε απορροφητικό χαρτί οπωσδήποτε να τραβήξουν το έξτρα λάδι. Λαδάκι, βέβαια. Και όπως είμαι εδώ, θα έρθω να ρίξω από πάνω. Έλα εδώ, άτιμο, εσύ που φεύγεις. Θα έρθω και θα ρίξω από πάνω την υπόλοιπη καπνιστή πάπρικα. Έτσι. Θα πάρουν και άλλο θα το πασπαλίσετε έτσι λιγάκι. Mm-hmm. Ελάχιστο αλατάκι τώρα που το βγάλαμε, γιατί το αλάτι που βάλαμε στην αρχή είναι μόνο για την κρούστα. Λίγο αλατάκι και θα μου ξύσετε και λίγο φρέσκο lime. Ναι, ναι. Ξύσμα. Πάρε ένα, δοκίμασε και φεύγεις. Έφυγα. Σε έχω έτοιμο. Μην καώ, φοβάμαι. Φύσα το εκεί σε μια χαρά.
Και πες μου τι έχουμε κάνει. Ε? Του ονείρου. Άλλο level. Άλλο. Άλλο level. Άλλο. Ευχαριστώ.